Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε για την τροπολογία 309 και την σύσταση ειδικού λογαριασμού, θα αναφερθώ στο τέλος. Η τροπολογία 306, συμφωνούμε, για τη ρύθμιση θεμάτων μετακίνησης μαθητών. Η τροπολογία 310 για τη ρύθμιση θεμάτων λειτουργίας της σηματοδότησης της εταιρείας Κτηριακές Υποδομές ΑΕ, δηλώνουμε παρόν. Για την βουλευτική τροπολογία, την 304, σχετικά με την κατάρριξη της παραγράφου 4 του άρθρου 43, που αφορά τη θητεία εκπροσώπων εργαζομένων στα όργανα διοίκησης των ΔΕΚΟ, λέμε όχι. Στην 308, απαλλαγή από τον ειδικό φόρο κατανάλωση στο φυσικό αέριο ως πρώτη ύλη από βιομηχανίες ή βιοτεχνίες, θα πούμε παρόν. Είναι καλή η τροπολογία, αλλά την ίδια στιγμή που φέρνετε συνεχώς νέους φόρους, την ίδια στιγμή που οι αγρότες στενάζουν με τα μέτρα που έχετε πάρει και έχετε εξισώσει το πετρέλαιο των αγροτών με το πετρέλαιο αυτών οι οποίοι το χρησιμοποιούν για να ψυχεί οτιδήποτε άλλο, μάλλον θεωρούμε ότι κάποια σκοπιμότητα έχει. Παρ' όλα αυτά, εμείς στη συγκεκριμένη τροπολογία θα πούμε παρόν. Όσο για να αφορά την τροπολογία 309, τη σύσταση ειδικού λογαριασμού στην Τράπεζα της Ελλάδος για την αρρωγή των προσφύγων, δεν συμφωνούμε όλοι, όπως είπε ο κύριος Καραμαλής. Εμείς ψηφίζουμε κατά, διαφωνούμε. Θεωρούμε ότι αυτός ο ειδικός λογαριασμός, ο οποίος συστήνεται κατά παρέκκληση των ισχυρών διατάξεων, οι οποίες, αν κάποιος Έλληνας παρεκκλίνει, θα πέσει δαμόκλειο σπάθη του Υπουργείου του προϊστάτου κ. Αλεξιάδης, αλλά καθώς και άλλων συναρμόδιων Υπουργείων. Έλληνες οι οποίοι δεν μπορούν να αναπνεύσουν, δεν μπορούν να βλέπουν, να γίνονται τα πάντα εις βάρος τους, προς όφελος των λαθρομεταναστών και των ολίγων προσφύγων. Βλέπουμε ότι μέρα με την ημέρα ο ρατσισμός εις βάρος των Ελλήνων δεν έχει προηγούμενο. Από τη δωρεάν περίθαλψη, όπου με νόμο μπορούν να έχουν οι λαθρομετανάστες και οι πρόσφυγες χωρίς καμία άνω τελεία ή κανένα αστερίσκο, τη στιγμή που οι Έλληνες θα πρέπει να τηρούν μια σειρά προϋποθέσεων προκειμένου να έχουν δωρεάν περίθαλψη. Από την ατιμορρησία, εδώ με το χθεσινό περιστατικό που κάποιος Αφγανός κράδαινε ένα νεογέννητο μωράκι και ήταν έτοιμος να το πετάξει, να το κάνει οτιδήποτε. Και είπατε ότι δεν πρόκειται. Λίγο ησυχία, κύριε Πρόεδρε, αν μπορούμε να μιλάμε. Και μάλιστα λέτε δεν θα διωχθεί ο συγκεκριμένος λαθρομετανάστης από το Αφγανιστάν για να μην δημιουργηθούν προβλήματα. Από τη στιγμή που κλείνουν εθνικές οδοί και άλλες οδοί, όπως γίνεται στην Εθνική Οδό Ευζώνων Θεσσαλονίκης, στο Πολύκαστρο, οι παράπλευροι δρόμοι, όπου κάνουν τσεκ ελέγχους στους Έλληνες πολίτες, ζητούσαν, είδαμε στις τηλεοράσεις, διαβατήρια και ταυτότητες για να δουν τι είναι και πού πάνε. Από το γεγονός ότι διαφημίστηκε και προωθήθηκε τεχνιέντος πριν από λίγες μέρες στην παρέλαση 25 Μαρτίου μια νεαρή μαθήτρια με μαντήλα. Φανταστείτε τι θα γινόταν στη χώρα της αν κάποια χριστιανή μαθήτρια δεν φορούσε μαντήλα. Από το γεγονός ότι από το νέο έτος θα μπορούν να εγγράφονται στα νηπιαγωγεία, στους παιδικούς σταθμούς, στα σχολεία, ακόμα και στα πανεπιστήμια, χωρίς εξετάσεις, χωρίς τίποτα απολύτως, οι πρόσφυγες, οι λαθρομετανάστες, οι μετανάστες όλοι, όταν οι Έλληνες πολίτες σκάνε ένα σκασμό λεφτά για να σπουδάσουν το παιδί τους στα φροντιστήρια και οπουδήποτε αλλού, και πολλοί, παρότι μπαίνουν στα πανεπιστήμια, δεν μπορούν να πάνε γιατί δεν έχουν πλέον την οικονομική δυνατότητα. Φανταστείτε ότι άξον-άξον έγινε πρόταση κιόλας, λέει σε συζήτηση που έγινε πριν από λίγες μέρες στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος, να όσοι πρόσφυγες λαθρομετανάστες έχουν προβλήματα κινητικότητας, να περιθαλθούν σε διάφορα κέντρα αποκατάστασης. Για όσους γνωρίζουν, για να πάει ένας Έλληνας πολίτης σε ένα κέντρο αποκατάστασης, αν έχει ένα πρόβλημα, θα πρέπει να φιλήσει κατουρημένες ποδιές, διότι δεν υπάρχουν θέσεις για κανέναν. Και εσείς θέλετε, ακόμα και σε αυτό, τους λαθρομετανάστες, τους πρόσφυγες, όλους όσους έρχονται στην πατρίδα μας, να τους τα κάνετε όλα δωρεάν. Λοιπόν, δεν είναι δυνατόν να φέρνετε αυτήν την τροπολογία. Και αν επίσης δεχόμασταν ότι είναι για καλό, θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε τι έγινε με τον ειδικό λογαριασμό για τους πυρόπληκτους, όπου μαζεύτηκαν εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ και τα οποία χάθηκαν στην πορεία. Είναι σίγουρο ότι ακόμα και αυτοί οι οποίοι από καλή καρδιά, από αγάπη, από φιλεσφλαγνία, από οτιδήποτε άλλο θα βάλουν λεφτά, είναι σίγουρο ότι αυτά τα λεφτά δεν θα πάνε στον τελικό τους προορισμό. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε.